Καλησπέρα, κύριε. Καλησπέρα, κύριε Χατζή. Πάντα σας προσφορούσαμε, κύριε Υπουργέ. Δεν χάνατε αυτό. τώρα θα επιχειρήσετε. Καλησπέρα, κύριε Παναγιώτοπουλο. Περιμένετε. Έχουμε σειρά. Τα συστήματά σας. Έχουμε σειρά. Θα επιχειρήσετε κάτι διαφορετικό αυτή τη φορά. Υπήρξατε στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα επί σειρά ετών, από τα πρώτα χρόνια. Και εν πάση περιπτώσει, είστε ο άνθρωπος ο οποίος συγκρούστηκε με τα μέσα ενημέρωσης. Δεν συγκρούστηκα. Μόνος μου, όλη η παράταξη, και νομίζω ότι είναι ανάγκη να, υπάρχει, να υπάρχει μια δημοκρατική παράταξη. Θα τα συζητήσουμε αυτά. Να αναμετρηθεί με τους μηχανισμούς παραγωγής κερδοσκοπίας, κύριε Χατζή. Και ο κύριος Νίκος Παναγιώτοπουλος, συνάδελφος, είναι μαζί μου. Θα είναι σε λίγο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα. Θα είναι και ο Φεύγος Κλαβιανός σε λίγο κοντά μας για να συζητήσουμε με τον κύριο Παπά. Καταρχάς, πώς σκεφτήκατε, σας ξέρω και εγώ αρκετά χρόνια, πώς σκεφτήκατε να μπείτε σε αυτή την κούρσα διαδοχής? Ναι, θα σας τι πω. Τι σας έκανε δηλαδή? Θα σας πω. Τι σκεφτείτε? Κοιτάξτε, αυτό. Η σχέση σας με τον Τσίπρα, σας στηρίζει ο Αλέξης? Στην πορεία, εντάξει, τώρα δεν υπάρχει περίπτωση να μπούμε σε τέτοια κουβέντα. Νομίζω ότι έχει. Εγώ οφείλω να το ρωτήσω. Ναι, αλλά ο Αλέξης έχει κρατήσει μία αρμόζουσα στάση σε σχέση με τον Τσίπρα. Σωστό είναι αυτό. Και αυτό οφείλουμε όλοι να το αναγνωρίσουμε. Τώρα, εγώ δεν είχα σκεφτεί, όπως αντιλαμβάνεστε, ότι θα ερχόταν η ώρα που θα ανέβω στο βήμα της Κεντρικής Επιτροπής και θα πω: θέτω υποψηφιότητα για την Προεδρία του κόμματος. Και γι' αυτό, γιατί την πορεία μου την γνωρίζετε και εσείς, και εσείς είστε στο ρεπορτάζ και νομίζω και ο κόσμος ολόκληρος. Αισθάνθηκα λοιπόν και εγώ και όσοι μαζί συναποφασίσαμε, γιατί δεν ήταν μια προσωπική απόφαση, να γίνει αυτό το βήμα, ότι υπάρχει ανάγκη υπεράσπιση και συνέχεια μια πολιτική η οποία μας έφερε σε θέση κυβερνητική το 2015 και δυστυχώς φρέναν από το 2019 και μετά, με αποτελέσματα αυτά που είδαμε στις τελευταίες εκλογές. Λέμε λοιπόν ότι ενώ κάναμε ένα τυπικό βήμα το 2019, τα ουσιαστικά βήματα δεν τα κάναμε. Ποιο ήταν το τυπικό βήμα? Επικυρώσαμε την πολιτική της προηγούμενης δεκαετίας. Τι έλεγε η διακήρυξη που ψηφίσαμε δηλαδή το 2019? Είμαστε το σπίτι του κάθε δημοκρατικού πολίτη. Είμαστε η παράταξη που αγκαλιάζει τον κόσμο από την αριστερά μέχρι το προοδευτικό κέντρο. Δεν αξιοποιήσαμε όμως τη διαθεσιμότητα του κόσμου, ο οποίος μας ανέβασε στην κατηγορία των 2 εκατομμυρίων ψήφων για σχεδόν μία δεκαετία. Και αυτό μαζί με άλλα λάθη πολιτικής τα πληρώσαμε. Υπάρχουν συνάδελφοί σας, οι οποίοι διαβάζω και την ορθογραφία τους και το ρεπορτάζω, ότι οι οποίοι υποστηρίζουν ότι αυτό ήταν λάθος τελικά. Και αυτό σας οδήγησε στην ήττα του. Το είδα. Το είδα, φαντάζομαι το ξέρετε. Διατύπωσα ανοιχτά τη διαφωνία μου. Υπήρχε και ένα κείμενο από τον Νίκο Τοφίλη και δεν θυμάμαι άλλος ένας σύντροφος, ζητώ και δημοσίου συγγνώμη, δεν θυμάμαι ποιος άλλος το συνυπέγραφε. Ήταν ένα συλλογικό κείμενο της Ομπρέλας που έλεγε ότι η διεύρυνση ήταν ένας ασπόνδυλος πολυσυλλεκτισμός. Λοιπόν, εγώ διαφωνώ με αυτή την άποψη. Θεωρώ ότι καταφέραμε την περασμένη δεκαετία να φέρουμε κοντά πάρα πολλά ρεύματα του προοδευτικού χώρου, από τη ριζοσπαστική αριστερά ως το προοδευτικό κέντρο. Δηλαδή, αν δείτε και τη σύνθεση της κυβέρνησής μας και το μείγμα της πολιτικής και τον κόσμο ο οποίος είχε στρατευτεί στην υπόθεση του ΣΥΡΙΖΑ, πραγματικά ήταν όλο αυτό το τοξοδυνάμενο. Αν δεν αναγνωρίσουμε λοιπόν τώρα ότι χάσαμε από προοδευτικούς, από κεντρώους, από κεντροαριστερούς ψηφοφόρους, ναι, και ανθρώπους που αυτοτοποθετούνται στη μεσαία τάξη, ναι, δεν θα έχουμε κάνει το πρώτο βήμα. Δεν είναι ψευτοδήλωμα αυτό. Συγγνώμη, αλλά όμως χάσατε, το γεγονός ότι χάσατε, είναι ότι η πολιτική η οποία ασκήσατε δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες αυτών των ψηφοφόρων. Προφανώς, γιατί διαφορετικά. Δηλαδή για το 19-23. 19, ναι. 19 δεν ήμασταν εμείς κυβέρνηση μετά το 19. Όχι. Όμως τι έγινε. Λέω, η πολιτική που ασκήσατε το 15-19 δεν φαίνεται να έπεισε την κοινωνία ότι πράγματι και μετά το 19 μπορεί να ακολουθήσετε μια πορεία τέτοια. Η συζήτηση προεκλογικά ήταν αυτή. Συγκριτικά ήταν η κυβερνητική σας θητεία σε σχέση με το μέλλον. Αυτό είναι σωστό. Προσέξτε. Η κυβερνητική μας θητεία αξιολογήθηκε το 2019. Πήραμε 32%. Ναι. Τι είπε εκείνο το βράδυ ο Τσίπρας? Είπε ότι ο Μητσοτάκης πήρε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης και εμείς πήραμε εντολή μετασχηματισμού του κόμματός μας σε μια ευρεία αριστερή προοδευτική δημοκρατική παράταξη. Και αυτό δεν το κάναμε. Αυτό το πολύ απλό λέω εγώ. Ναι, εντάξει, το δεύτερο ποιο είναι? Προσέξτε να δείτε. Το δεύτερο είναι ότι είχαμε μια εικόνα του καλού διαπραγματευτή.
Αυτές ήταν μνήμες που... Εννοείται του καλού διαπραγματευτή. Ότι λέγαμε δηλαδή στον κόσμο, είμαστε καλοί διαπραγματευτές. Αν έρθουν δυσκολίες με μνημόνια, εμάς να διαλέξετε. Αλλά αυτές ήταν καταστάσεις και στιγμές αγωνίας, τις οποίες όπως αποδείχθηκε ο κόσμος ήθελε να αφήσει πίσω του. Και είχαμε και κοντά και τη δήλωση τη γνωστή που έγινε τις τελευταίες μέρες, η οποία ακριβώς ήρθε να διαλύσει οποιαδήποτε δυνατότητα πρόσβασή μας στη δημοσία τάξη. Σε αυτό που είπατε. Είπατε λοιπόν ότι η εικόνα που παρουσιάζεται ήταν του καλού διαπραγματευτή. Εάν είσαστε, πιστεύετε δηλαδή ότι η πορεία σας το 2015-2019 σας ανέδειξε σε καλούς διαπραγματευτές όταν είχαμε ένα ακόμα μνημόνιο. Θεωρείται δηλαδή αποτελεσματική μια τέτοια πορεία. Το 32% θεώρησε ότι ήταν αποτελεσματική, ναι. Μάλιστα. Το 32% θεώρησε... Τώρα από εκεί και πέρα όμως φάνηκε ότι το 2023 ο κόσμος ήθελε μια αριστερά και μια προοδευτική παράταξη που μπορεί να του μιλήσει θετικά για το μέλλον. Mm-hmm. Όχι για καινούργιες ώρες αγωνίας και δυσκολιών. Μια ελπίδα να του δώσει. Ναι, βεβαίως. Άρα είχαμε πολύ λιγότερο θετικό λόγο από όσο έπρεπε και γίνανε και τα λάθη της τελευταίας στιγμής, τα οποία θα είναι υποκρισία καταρχήν προς τον εαυτό μας και δεύτερον προς το δημοκρατικό κόσμο, αν δεν αγνωρίσουμε. Όπως δηλαδή για παράδειγμα. Μιλάω για τη δήλωση του Κατρούγκαλου. Α, για τη δήλωση του κ. Κατρούγκαλου. Δηλαδή πληρώσαμε και τον νόμο και τη δήλωση. Δεν καταλογίζω πρόθεση. Εντάξει, τώρα γιατί. Δεν καταλογίζω πρόθεση. Είναι προφανές ότι πληρώσαμε και τον νόμο και τη δήλωση. Εδώ, εκτός αν θέλουμε να γελιόμαστε μεταξύ μας. Ναι. Ήταν μόνο αυτό όμως, κύριε Παπά. Ήταν δύο λόγοι. Ήταν, ο πρώτος λόγος ήταν ότι η κυβερνητική μας πρόταση ήταν αδύναμη. Δηλαδή, δεν πίστευε κανένας ότι ο Κουτσούμπας, ο Βαρουφάκης και ο Ανδρουλάκης θα έρθουν μαζί μας να κάνουμε κυβέρνηση. Και στο τέλος. Δεν το είδατε αυτό από την αρχή. Και στο τέλος, εκεί κάνουμε την αυτοκριτική μας και την κάνουμε ανοιχτά. Και εγώ λέω, θέλω να ακούσω και τους συνυποψηφίους μου, ότι η κουβέντα για την απλή αναλογική δεν μπορεί να ξανανοίξει. Δεν ανοίγει. Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή οι πολιτικές προϋποθέσεις να ανοίξουμε τέτοια κουβέντα. Και το DNA του πολιτικού συστήματος. Μήπως βάζετε όμως το κάρο μπροστά από τα άλογα. Δηλαδή πάτε στο σύστημα, μήπως όμως δεν ψηφίστηκε και επί της ουσίας η κυβερνητική σας πρόταση. Όχι. Η κυβερνητική σας πρόταση, γιατί μετά στις επόμενες εκλογές πηγαίνατε για την αυτοδυναμία. Ναι. Ήταν ξεκάθαρο πια το τοπίο. Και ψήφισε ο κόσμος, κυβέρνηση και πρόγραμμα. Αντιλαμβάνεστε. Μήπως τα προγράμματα, μήπως έχετε κάποιες ιδεοληψίες που δεν απαντούν στα σύγχρονα ζητήματα της κοινωνίας, όπως είναι η ασφάλεια, όπως είναι το επιχειρήν, η ιδιωτική οικονομία. Μήπως δεν έχετε απαντήσεις σε αυτά τα θέματα. Λοιπόν, για το αποτέλεσμα των δεύτερων εκλογών ήταν σχεδόν προδιαγεγραμμένο. Αντιλαμβάνεστε ότι ένα τέτοιο είχε γίνει, είχε επισυμβεί το αποτέλεσμα. Πήγατε χαμηλότερα όμως. Εντάξει, είχαμε κάποιες απώλειες, διότι προεξοφλήθηκε από κάποιο κομμάτι του κόσμου ότι αυτή θα είναι διαφορά και βέβαια πληρώσαμε και ένα κομμάτι της αποχής. Δεν κρίθηκε το πρόγραμμά μας. Κρίθηκαν αυτές οι δηλώσεις οι οποίες πολλαπλασίασαν τη διαφορά η οποία ήδη υπήρχε με τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Δηλαδή το νιώσαμε, το είδαμε. Δεν δώσατε πιστικές απαντήσεις και στο κόστος του προγράμματος. Χρειάστηκε τόσος μεγάλος χρόνος για να γυρίσετε. Εγώ, Νίκο, σωστά, αλλά εγώ θέλω, κύριε Παπά, να πάμε στην επόμενη μέρα. Mm-hmm. Τώρα αυτό έγινε, συνέβη, πήρατε ένα ποσοστό που προφανώς μετά από το 34% δεν σας άρεσε καθόλου. Το καταλαβαίνω, είναι λογικό. Να πάμε στην επόμενη μέρα. Mm-hmm. Πού βασίζεται η δική σας πρόταση, καταρχάς, για να είστε πρόεδρος του κόμματος, ενός κόμματος το οποίο κυβέρνησε την Ελλάδα. Δηλαδή, ποια είναι εκείνα τα στοιχεία που θα πείσουν τον απλό μέσο πολίτη ότι ναι, ρε παιδί μου, ο παπάς κάνει για αυτή τη δουλειά, να του την αναθέσουμε. Γιατί μια δουλειά είναι αυτή. Όπου και αν πάμε ανά την Ελλάδα, ναι, εσείς, λέμε τρία-τέσσερα πάρα είναι πολύ καθαρά πράγματα. Το όραμά σας, δηλαδή. Τρία-τέσσερα καθαρά πράγματα. Ορίστε. Η Ελλάδα χρειάζεται μια αριστερή προοδευτική δημοκρατική παράταξη, η οποία πρώτον να διασφαλίσει τη διεθνή της θέση και το διεθνές της εκτόπισμα. Δεύτερον, η παράταξη η ίδια πρέπει να αποκαταστήσει τη σχέση της με τη μεσαία τάξη και με τους κεντρώους, μετριοπαθείς, κεντροαριστερούς ψηφοφόρους, οι οποίοι μας κατέστησαν πλειοψηφία. Και τρίτον, το κόμμα μας, αντί για κόμμα δομών, να είναι πλέον κόμμα μελών. Δηλαδή τα μέλη μας, αυτοί που ήρθαν και κατέθεσαν τη διαθεσιμότητά τους, να αποκτήσουν ενεργό ρόλο. Και πώς αποκτούν ενεργό ρόλο? Όταν τους ρωτάς για τις επιλογές σου. Δηλαδή, να τους ρωτήσεις ποιον θα κατεβάσεις δήμαρχο. Να τους ρωτήσεις ποιον θα κατεβάσεις περιφερειάρχη. Να τους ρωτήσεις ποιος θα είναι υποψήφιος βουλευτής. Αυτά λίγο θεωρητικά. Όχι καθόλου. Ναι, είναι. Καθόλου θεωρητικά. Αν θα είναι ο Χατζής, ο Παναγιωτόπουλος ή ο Κλαβδιανός, να αποφασίζουν τα μέλη.
Αυτό λέω. Είναι πάρα πολύ απλό. Εντάξει, και το καταλαβαίνω. Και είναι και νομίζω και το ιατρικό στις κακοδαιμονίες. Να λέτε δομές, εννοείται την κομματική γραφειοκρατία. Εννοώ δομές. Να το πούμε λίγο πιο απλά, το καταλάβουν και οι οποίες πρέπει να ομολογήσουμε ότι πολλές φορές λειτουργήσαν ανασταλτικά ως προς την ενσωμάτωση και την αξιοποίηση της διαθεσιμότητας η οποία κατατέθηκε από τον κόσμο. Και μη σας πω ότι κατέστειλαν κιόλας τη βούληση των μελών. Είναι αυτό που έφταξε το 19 και μετά και είπατε. Από το 19 το οποίο... και μετά είχαμε τέτοια συμπτώματα. Εκεί δεν έχει ευθύνη και ο ίδιος ο Άλεξ Τσίπρας. Έχουμε που έπρεπε να αλλάξει όλες αυτές τις δομές. Όλη την ευθύνη. Λοιπόν, καλησπέρα και στο Φίβο το βραδιανό. Θα σας πω και το εξής. Και εγώ και η Έφη Αξιόγλου και ο Ευκλήτης ο Τσακαλώτος, λιγότερο ο Στέφανος ο Τζουμάκας, καθόλου ο Κασελάκης, ήμασταν στα ηγετικά κλιμάκια, ήμασταν υπουργοί του Τσίπρα. Και στα ηγετικά κλιμάκια 19-23. Αυτό μας δίνει μία δυνατότητα. Ποια δυνατότητα? Όταν μιλάμε για τα λάθη μας, να μην εκτοξεύουμε βέλη ο ένας τον άλλον, αλλά μιλάμε για την συλλογική μας αυτοκριτική. Διότι έτσι είναι, όταν είσαι σε ένα κορυφαίο όργανο, έχεις και εσύ τις ευθύνες ακόμα και να διαφωνήσεις γιατί δεν έβαλες αρκετά τις φωνές. Αυτές που αναλογούν το ερώτημα είναι το εξής. Εγώ σας ρώτησα αν έχετε ένα όραμα. Και δεν σας ρώτησα αν έχετε ένα όραμα για το πώς θα δομήσετε το κόμμα σας, γιατί έχω την αίσθηση ότι ισχύει για τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ. Δεν σας ασχολείται ο κόσμος πώς θα είναι το κόμμα του καθενός. Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι τι προοπτική δίνει στον απλό μεσοπολίτη, στην καθημερινότητά του να λύσει τα προβλήματά του, πέρα από όλα αυτά που τραβάμε σήμερα με τη γραφειοκρατία και όλα τα υπόλοιπα. Κατά συνέπεια, ποιο είναι το κυβερνητικό σας πρόγραμμα? Γιατί όταν λέτε θέλω να γίνω αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, πρόεδρος, με συγχωρείτε, είναι πασίβιλο ότι αυτό που επιχειρείτε είναι να γίνετε πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ για να γίνετε πρωθυπουργός κάποια στιγμή. Είναι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ναι, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι πολιτιακός παράγων. Ναι, και θέλετε να γίνετε πρωθυπουργός. Ωραία, λοιπόν, ποια είναι αυτοί οι πυλώνες πάνω στους οποίους βασίζεται το δικό σας, το προσωπικό όραμα, μιλάω έτσι. Ονειρευόμαστε μια χώρα που λειτουργεί με δημοκρατία και διαφάνεια και στην οικονομία και στο κράτος και στην κοινωνία και στους θεσμούς. Ονειρευόμαστε μια χώρα που το νοικοκυριό και η επιχείρηση τα βγάζει πέρα χωρίς να υποθηκεύει το μέλλον. Ονειρευόμαστε μια χώρα που κάθε άνθρωπος, κάθε πολίτης, άνδρας και γυναίκα μπορεί να αναπτύσσει ελεύθερα όλες τις δυνατότητές του. Και οι δυνατότητες του να αναπτύσσονται, να έχει τις δυνατότητες να τις αναπτύσσει σε ένα περιβάλλον ασφάλεια. Και να μην εξαρτάται αυτή η δυνατότητα από το πού γεννήθηκε, ποια είναι η οικονομική κατάσταση της οικογένειάς του, ποιο είναι το χρώμα του δέρματός του, ποιος είναι ο προσανατολισμός του, ποιες είναι οι άλλες του επιλογές. Τσιλοαμερικάνικο όνειρο μου θυμίζει. Εντάξει, δεν ξέρω τι σας θυμίζει. Εγώ ξέρω ότι είναι στην καρδιά της φιλοσοφίας. Όχι, εντάξει, δεν είναι μας. Κακό. Δεν είναι. Όχι, είναι στην καρδιά της φιλοσοφίας μας. Δεν το είπα για την κακό. Κοινωνική προστασία, κοιτάξτε. Η αριστερά δεν την βλέπει ως τελικό στόχο. Δεν τελειώνει εκεί. Θέλουμε την κοινωνική προστασία για να μπορεί να αναπτυχθεί ο άνθρωπος. Να βελτιωθεί. Θα με αναγκάσει εδώ να κάνω ένα ερώτημα. Ναι. Εντάξει, το αντιλαμβάνομαι αυτό. Και όλη αυτή η πολιτική ανάλυση που μας κάνετε είναι πασίβιλο ότι εδράζεται πάνω σε μια ιδεολογική αντίληψη που έχετε για τα πράγματα. Να θεωρήσω λοιπόν ότι είστε ένας σοσιαλιστής. Ναι. Ναι, ωραία. Να το θεωρήσω. Να το θεωρήσω λοιπόν ότι είστε σοσιαλιστής. Και θέλετε ένα τέτοιο σύστημα στην Ελλάδα. Να θεωρήσετε ότι τα οράματα του σοσιαλισμού με δημοκρατία και ελευθερία καθίστανται επίκαιρα, διότι ζούμε εποχές στις οποίες οι κρίσεις πολλαπλασιάζονται. Ναι, άλλο. Δεν υπάρχει άλλο. Θέλω να καταλάβω. Το οικονομικό-κοινωνικό μοντέλο είναι σοσιαλισμός. Το οικονομικό-κοινωνικό μοντέλο είναι μοντέλο μιας πάρα πολύ μεγάλης δημόσιας παρέμβασης, την οποία την βλέπετε και αλλού, απλά δεν την αναγνωρίζετε στο δημόσιο λόγο πάρα πολύ. Ναι. Δεν θέλω να σας πω παραδείγματα. Όχι, δηλαδή το κράτος θέλετε να παίξει ένα βασικό ρόλο. Με καθολή. Έτσι κι αλλιώς. Και παίζει σχεδόν παντού, να ξέρετε. Μάλιστα, ωραία. Ας πούμε, θέλετε να συζητήσουμε για την οικονομία της Γερμανίας. Όχι, δεν με ενδιαφέρει, γιατί δεν είμαι μετανάστης ακόμα. Να σας ενδιαφέρει. Άμα μας αναγκάσουμε να πάρει στη Γερμανία. Όχι, όχι. Θα πάμε και στη Γερμανία. Θέλω να σας πω ότι αυτό που λέμε εμείς δεν είναι πράγματα τα οποία είναι έξω από. Αυτά... Όχι, όχι. Αλλά πρέπει να με αφήνετε να τελειώσω μια φράση. Ναι. Σας παρακαλώ, κύριε Χατζή. Δεν, κύριε λοιπόν, να τελειώνετε μια φράση. Ότι αλλά επειδή έχετε περιορισμένο χρόνο. Η στρατηγική της μεγάλης δημόσιας παρέμβασης είναι στρατηγική η οποία εφαρμόζεται και αλλού. Το ζήτημα είναι αν το κράτος παρεμβαίνει για να αναπαράγει ανισότητες ή για να τις διορθώνει και να φτιάχνει ένα περιβάλλον ασφάλειας και προστασίας. Αυτά τα πράγματα περίπου τα έλεγε όμως και ο Αλέξης Τσίπρας και τα υπόλοιπα στελέχη τα λέγατε και προεκλογικά. Και για κάποιο λόγο απέτυχε. Όχι μήπως, για αυτό το λόγο. Μήπως, απέτυχε για το λόγο. Μήπως πρέπει να γίνουν αναπροσαρμογές και στην προγραμματική κατεύθυνση, στο όραμα που ρώτησε ο κ. Χατζής προηγουμένως. Αυτό περιγράφεται για την επόμενη μέρα της χώρας. Στην πολιτική είναι ωραίο να έχεις και όραμα και πρόγραμμα. Ναι. Αν δεν έχεις πολιτική πρόταση η οποία στο μυαλό του κόσμου είναι εφικτή,
Δηλαδή, αν δεν πιστεύει ο κόσμος ότι η κυβερνητική λύση που προτείνεις μπορεί να υλοποιηθεί, πολύ λίγη σημασία έχει τι είναι το πρόγραμμά σου. Το πρόγραμμά σου μένει μία σημείωση πάνω σε ένα χαρτί. Εάν μπορεί να υλοποιηθεί, εάν η κυβερνητική σου λύση είναι εφικτή, τότε το πρόγραμμα μπορεί να γίνει. Μήπως αυτό ήταν δύναμη. Το πρόβλημα, η καρδιά του προβλήματος εκλογές όμως. Εκεί ήταν. Δηλαδή, το πρόγραμμα και, ήταν, και το όραμα ήταν σωστό, αλλά δεν επικοινωνήθηκε. Όχι, 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 τίποτα τέτοιο δεν είπα. Είπα ότι έχει μικρό χώρο να αναγνωστεί και να αξιολογηθεί όταν η κυβερνητική σου πρόταση είναι υπονομευμένη. Δηλαδή, δεν πιστεύει κανένας ότι μπορείς να σχηματίσεις κυβέρνηση. Άρα δεν ακούει, δεν διηλίζει, δεν αξιολογεί. Σου λέει θα χάσει. Που λες, λέει αυτό που λες δεν γίνεται. Δεν θα έρθει το Ανδρουλάκης, το Κουτσούμπας, το Βαρουφάκης. Άρα τι να κάτσω να διαβάσω το πρόγραμμα. Για τις συνεργασίες μίλησε νωρίτερα που δεν ήσουν εδώ. Ο κύριος Παπάς εξήγησε ότι ένα βασικό ζήτημα ήταν η πρόταση περί συνεργασιών με άλλα κόμματα, τα οποία δεν φάνηκε. Όπως ο κόσμος έδωσε αυτοδυναμία στη Νέα Δημοκρατία, αν πίστευε στο πρόγραμμά του τόσο πολύ, θα έδινε αυτοδυναμία στο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα, μήπως. Όχι, διαφωνώ. Θέλω να επιμείνω λίγο σε αυτό. Μήπως στον κόσμο το αφήγημα για την επόμενη μέρα που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι τόσο πιστικό όσο θα θέλει. Εγώ θεωρώ ότι έχουμε κάνει μια προγραμματική προσπάθεια. Αν έχετε κάποιο θέμα με κάποια από τις θέσεις που έχουμε διατυπώσει σε αλλεπάλληλα προγράμματα, 120 σελίδων και πλέον, και θεματικές ενότητες και τα πάντα, παρακαλώ να μου το πείτε. Το κόμμα σας εννοείται. Βεβαίως. Όχι εσείς, ως δημοσιογράφοι, να μου πείτε ότι αυτή η θέση η οποία διατυπώσατε σε μία από τις αλλεπάλληλες, αναρρύθμιτες προγραμματικές μας παρουσιάσεις προκάλεσε πρόβλημα, να κάτσω να το συζητήσω. Παπά, μισό λεπτό. Ένα λεπτό. Θέλω να ακούσετε αυτό το παράδειγμα. Παρακαλώ. Είναι πολύ σημαντικό και θα ήθελα παρακαλώ να το αξιολογήσετε και να δώσετε μια απάντηση πάνω σε αυτό το οποίο μιλάτε. Η Ιαπωνία έχει ένα τεράστιο χρέος. Είναι εσωτερικό όμως. Ένα λεπτό. Όχι, δεν είναι. Και, όχι, δεν μιλάω γιατί θα μιλήσουμε για την οικονομία. Άλλο παράδειγμα. Επειδή ξεκινήσατε από το χρέος. Όχι, όχι. Έχει ένα τεράστιο χρέος. Όμως δεν ενοχλεί κανέναν διότι θεωρείται φερέγγια. Άρα. Οι χώρες που δεν θεωρούνται φερέγγιες μπαίνουν στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Λέμε τώρα, χοντρικά το λέω. Κατά συνέπεια, για να σας πιστέψει κάποιος, πρέπει να σας θεωρήσει φερέγγιους. Ακριβώς. Δεν σας θεώρησε φερέγγιο. Μα αυτό δεν λέω. Και αυτή τη φερέγγιότητα πρέπει να την ανακτήσετε. Αυτό είναι το ερώτημα, το βασικό. Πώς θα το κάνετε. Αλλά ήταν πρόβλημα πολιτικής αφερεγγιότητας, όχι προγραμματικής. Πολιτικής μίλησα εγώ. Πολιτικής. Εάν ήταν προγραμματική. Εννοεί ο κ. Παπάς ότι οφείλεται στο θέμα των συνεργασιών. Ναι, αλλά αυτό δεν μπορεί να ερμηνεύει τα πάντα. Όχι τα πάντα, ερμηνεύει την κεντρική. Πρόβλημα αξιοπιστίας είχε ο ΣΥΡΙΖΑ και πριν θέσει το θέμα τη απεσταλλαγή. Ήταν κυρίως αναξιόπιστη η κυβερνητική μας πρόταση. Αυτή ήταν αναξιόπιστη και από κάτω έρχονταν και άλλα προβλήματα τα οποία κουβαλούσαμε. Αφήσαμε να εννοηθεί ότι πτυχές της πολιτικής που ασκήσαμε 15-19 ήταν δική μας επιλογή και βέβαια έγιναν και τα λάθη της τελευταίας στιγμής που μας κόστησαν, δεν ξέρω αν έχω γυρίσει όλη την Ελλάδα και βλέπω και ομολογείται βεβαίως ότι οι τελευταίες μέρες των εκλογών, ειδικά στις τοπικές αγορές, ήταν διαφορετικές μέρες. Έτσι, όταν έχεις όλους τους εμπορικούς συλλόγους, τα επιμελητήρια να βγάζουν ανακοινώσεις εναντίον σου και όλα τα λογιστικά γραφεία να παραλαμβάνουν ένα email με το απόκομα ενός βίντεο, βέβαια, επηρεάζει το αποτέλεσμα τώρα, κοροϊδευόμαστε. Αλλά όχι, όχι. Διότι, ξέρετε, αν θέλετε να παίζουμε πινακωτή-πινακωτή από τα άλλα μου τα αυτή, είναι εύκολο. Έτσι, να μην πηγαίνουμε δηλαδή στο πρόβλημα και να μιλάμε για χίλια όσα. Τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί πρόεδρος ακόμα είναι ο κύριος Τσίπρας. Βεβαιότατα. Έτσι, θα φύγει όταν εκλεγεί ο κύριος. Όταν παραδώσει στον επόμενο. Στον επόμενο. Λοιπόν, είχα μια συνάντηση μαζί του και του είχα θέσει το θέμα, το ερώτημα. Γιατί ο κύριος Τσακαλώτος κράτησε αυτά τα δισεκατομμύρια στα συρτάρια και αυτά τα δισεκατομμύρια δεν, όχι όλα, αλλά ένα μέρος από αυτά τα χρήματα δεν φρόντισε να διανεμηθούν στον κόσμο. Άλλωστε, η λογική ενός αριστερού κόμματος αυτό είναι. Να διανύμει τον πλούτο. Και δεν το έκανε. Και τα κράτησε συρτάρια. Τα βρήκαν οι επόμενοι και το έκαναν οι άλλοι. Εν πάση περιπτώσει, αυτό δεν ήταν ένα από τα ζητήματα και από τα λάθη που κανείς από εσάς δεν μίλησε, δεν είπε τίποτα, δεν το έλεγξε. Γι' αυτό κάνουμε και τη συλλογική μας αυτοκριτική. Αυτό σας λέω. Ναι. Δηλαδή, θα μπορούσε εκεί να είχε γίνει μια πιο εμφατική δημοσιονομική παρέμβαση με την έξοδο από τα μνημόνια. Ναι. Με δύο τρόπους, είτε με το σκληρό είτε με το μαλακό, δηλαδή είτε ως κατευθείαν δαπάνη, είτε μέσω της πρικοδότησης της Αναπτυξιακής Τράπεζας. Να μοιράζει δάνεια με εγγύηση 100%. Και η ειρωνία ιστορική, ξέρετε ποια είναι, ότι ενώ εμείς δεν το κάναμε αυτό, δεν κάναμε καν αυτό, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας βρέθηκε στη συγκυρία του κορονοϊού
και των μηδενικών επιτοκίων, άρα μάζεψε χρήμα από τις διεθνείς αγορές και δίνει κατευθείαν επιστρεπτές προκαταβολές. Ο Νίκος εκφράζει όμως το θέμα της αξιοπιστίας. Σας βάζει και το θέμα της κοστολόγησης. Ναι. Να το θέσω αλλιώς σε σχέση με το. Το ίδιο πράγμα λέμε ουσιαστικά όμως, ακριβώς το ίδιο. Όταν λες θα αλλάξω το ΔΕΛΤΑ στη ΔΕΗ, με κάποιο κόστος για να πάρω προφανώς. Αλλά αυτό δεν ήταν, τίποτα 350 εκατομμύρια. Θα άλλαζε όμως το. Θα άλλαζαν τα έσοδα αυτής ΔΕΗ, άμα μειώνονταν το τιμολόγιο της. Θα δίνονταν πολύ σημαντικές φορολαφρύνσεις. Ναι. Θα δίνονταν πολύ σημαντικές αυξήσεις στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων, στους συνταξιούχους. Ναι. Όλα αυτά μαζί, μήπως δημιουργούσαν μια ανασφάλεια στον κόσμο ότι δεν βγαίνει όλο μαζί ο λογαριασμός. Όχι, δεν ήταν. Μείωναν, αυτό μπορεί να έπαιξε το θέμα της αξιοπιστίας. Αυτό μπορεί να έπαιξε κάποιο ρόλο και εδώ να αξιολογήσουμε και την ετοιμότητά μας να απαντάμε σε κάτι τέτοιο. Η έκταση, να το θες αλλιώς, μισό λεπτό. Ναι. Η έκταση της ΣΥΤΑΣ είναι πάρα πολύ μεγάλη για να μπορεί να ερμηνευτεί μόνο από τα λάθη. Δύο θεμελιακά λάθη τα οποία έγιναν. Όχι, η μίληση δεν ήσουν εδώ. Θα επιμείνω. Άκουσα. Αλλά τα δύο στοιχεία που έλεγαν ήταν κάποιες ατυχείς δηλώσεις. Και το θέμα της απλής αναλογικής. Να με καταλάβατε, κύριε Κλέφτη. Το καταλαβαίνω, αλλά στο τέλος δεν είναι απλώς μια ατυχής δήλωση. Είναι η χρειάζεται πιο σκληρή αυτοκριτική εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι η υπόμνηση ότι οι πιο δύσκολες πτυχές της πολιτικής που αναγκαστήκαμε να εφαρμόσουμε την υπονοείς. Κάνεις μια υπενθύμηση και μάλιστα λες ότι είναι και δική μου επιλογή. Αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Και να πάει την επόμενη μέρα. Τώρα εδώ θα πούμε αλήθειες. Ναι. Έτσι και θέλω να παίξουμε να είναι ανοιχτά τα χαρτιά όλων και των συνυποψηφίων στην πορεία προς την εκλογή. Δεν είναι ανοιχτά. Περιμένω, έχουμε ακόμα κάποιες μέρες. Δεν είναι ανοιχτά. Όχι όλα. Όχι όλα. Όχι όλα. Δηλαδή, ας πούμε για τα διεθνή ζητήματα, περιμένω να ακούσω απόψεις. Ένα debate θα έχει ενδιαφέρον όμως. Δεν το βλέπω. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Και σε αυτό νομίζω τους συνυποψηφίες μου πρέπει να ρωτήσετε. Σε κάθε περίπτωση. Υπουργέ, συνεχίστε. Εγώ θέλω να κάνω μια συγκεκριμένη ερώτηση. Σας είπα ότι σε αυτή την περίπτωση είχαμε όλο τον κόσμο των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και τους αυτοαπασχολούμενους να δημιουργούν, να έχουν αρνητικά αντανακλαστικά απέναντί μας. Εάν αυτό δεν το αναγνωρίσουμε, θα ξεκινάμε. Εγώ τώρα έχω μια πορεία και μπορεί να φανεί έτσι τετριμένο αυτό που θα ρωτήσω και αφελές ίσως, γιατί και εγώ δημοσιογράφος είμαι, έχω τις απορίες μου. Τώρα είσαστε πέντε υποψήφοι. Mm-hmm. Πέντε. Τι διαφορά έχει ο ένας με τον άλλον, δεν είσαστε ένα κόμμα. Ένα κόμμα είμαστε, βέβαια. Δεν έχουμε διαφορετικές προσεγγίσεις. Την ίδια ιδεολογική βάση. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι κόμμα ιδεολογικής ενότητας, είναι κόμμα πολιτικής ενότητας. Υπάρχει ένας πλουραλισμός μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ έχουν συναντηθεί πολλά ιδεολογικά ρεύματα, πολλές ιστορικές καταβολές. Και αυτή την κληρονομιά πρέπει να τη διαφυλάξουμε. Γιατί ακούω και άλλες απόψεις. Σύμφωνοι. Δηλαδή, ακούω μία άποψη που λέει είμαστε ριζοσπαστική αριστερά. Τελεία. Ναι. Ακούω και μία άλλη άποψη που λέει οι έννοιες αυτές δεν έχουν τόση σημασία, αριστερά, κέντρο, δεξιά. Το ζήτημα είναι οι πολιτικές που ασκούμε. Διαφωνώ και με τις δύο. Δηλαδή, θεωρώ ότι μία μας αυτοπεριορίζει, αυτοπεριοριζόμαστε. Η υποψηφιότητα του κ. Τσαγανού. Και η δεύτερη, και η δεύτερη, δεν θα πω ονόματα. Όχι, λέω εγώ. Και η δεύτερη, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι λειτουργική. Διότι οι έννοιες αριστερά, κέντρο και δεξιά συγκροτούν πολιτικές ταυτότητες. Σύμφωνοι, εντάξει. Έτσι, κληρονομιές και πορείες. Εξαρτάται αν η νέα γενιά και οι περισσότεροι άνθρωποι σήμερα, μέσα στη δίνη των προβλημάτων που περνάνε, μπορούν να σταθούν μόνο σε αυτά και να κρίνουν μόνο από αυτά. Αλλά εάν κάποιος θέλει την κοινωνία και την πολιτική. Λύσεις. Ναι, ναι, λύσεις. Ναι. Αλλά οι λύσεις έχουν πρόσημο και κατεύθυνση. Συμφωνώ. Έτσι δεν είναι. Συμφωνώ. Λοιπόν, τώρα. Δηλαδή, η λύση είναι κάτι αν προσδιορίσουμε το στόχο. Ναι, ναι. Εάν ο στόχος είναι να έχει, ας πούμε, μηδενικό έλλειμμα το ασφαλιστικό σύστημα. Μάλιστα. Μηδενικό έλλειμμα το ασφαλιστικό σύστημα και να μην παίρνει από πουθενά αλλού πόρους. Ναι. Κόψε τις συντάξεις. Α, τον πετύχαμε το στόχο. Όχι, όχι, δεν πάει. Λοιπόν, τώρα. Είναι δεξιό στόχο αυτό. Θέλω να ρωτήσω το εξή. Εμφανίστηκε, μάλιστα στην εκπομπή μου είχε έρθει εδώ. Από τις πρώτες εμφανίσεις του που έκανε ο κύριος Κασελάκης, δεν θέλω να κρίνω τον κύριο Κασελάκη, ούτε αυτό είναι το ερώτημά μου, ούτε με ενδιαφέρει κιόλας να κριθεί ο άνθρωπος από μια τηλεοπτική εκπομπή. Από τον κόσμο κρίνονται αυτοί, όλοι οι υποψήφοι. Αλλά θέλω να πείτε πολιτικά, εάν δημιούργησε ένα κλίμα. Εντάξει, υπήρχε ένα επικοινωνιακό ενδιαφέρον αυξημένο. Δηλαδή, είδα τα μίδια να αρχίζουν να ασχολούνται που δεν ασχολείται ο κανένας. Γι' αυτό εγώ έκανα και έκκληση να πέσουν οι τόνοι, να μην εκτοξεύονται βολές, να μην γίνονται χαρακτηρισμοί. Αυτός δεν ήταν ο άνθρωπος, ήρεμος ήταν. Εντάξει, νομίζω ότι πρέπει ήρεμα και ο ίδιος έχει δικαίωμα να κρυθεί για την ατζέντα του και την υποχρέωση να την καταθέσει σε πληρότητα. Έχω δει. Είπα το εξής. Συγγνώμη, είπα το εξής. Λέω αυτό παιδί, επειδή το γνώρισα εδώ. Έχει γεννηθεί το 1988, 29 Μαρτίου. Το λέω γιατί είναι με το γιο μου μαζί.
Εάν έβαζε δήμαρχο Αθηναίων, είναι βέβαιο ότι θα δυσκολεύει πολύ τον κύριο Μπακογιάννη, γιατί δεν ξεκίνησε από εκεί. Μήπως ήταν λίγο υπερβολική η προσπάθειά του να μπει στην κούρση αυτή, θα μπορούσε να έχει άλλη. Άλλη ερώτηση, παρακαλώ. Τώρα είναι δυνατόν να απαντήσω για συνυποψήφιο. Να κάνω κι εγώ. Αντίστοιχη, είναι συμβατός με το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ακούω ότι δεν είναι συμβατός, ότι δεν είναι αριστερός, ότι είναι το Instagram. Αυτό θα το αποφασίσει το σώμα των μελών μας. Αυτό δεν μπορεί να το αποφασίσει κανένας άλλος. Δημιουργεί ένα πρόβλημα, επιτείνει μάλλον ένα πρόβλημα αξιοπιστίας στο ΣΥΡΙΖΑ το ότι κάποιος που είναι μόλις τρεις μήνες πίσω στην πατρίδα, μόλις ένα χρόνο σε σχέση με το κόμμα που για να πει μια χαλαρή σχέση. Είτε έναν εξ αποστάσεως, το ότι συζητείται τόσο σοβαρά να πάρει την προεδρία του κόμματος. Νομίζω ότι και σε αυτό το λόγο έχουν τα μέλη. Δεν υπάρχει, ξέρετε, είναι, και εκεί αρχίζει και τελειώνει η κουβέντα. Γι' αυτό και το προτείνω και ως λύση για την εσωτερική μας λειτουργία. Επειδή όταν, ξέρετε, τα κόμματα εξουσίας, όταν διαλέγουν ποιο δήμαρχο να στηρίξουν, όταν διαλέγουν ποιο θα μπει στο ψηφοδέλτιο κτλ. Υπάρχουν τριβές, γκρίνιες, υπονίες για αναξιοκρατία, για σκοτεινές διαδρομές. Αν δώσεις το λόγο στα μέλη και κάνεις προκριματικές εκλογές. Υπάρχει κάτι όμως. Τελειώνει η συζήτηση. Περιμένουμε. Συγγνώμη, Φίβο. Εδώ άκουσα το εξής. Και βέβαια θα ρωτήσεις αμέσως μετά το δικό σου ερώτημα. Επειδή το είπατε τώρα. Άκουσα ότι υπάρχουν κάποια στελέχη τα οποία στηρίζονται από επιχειρηματικά συμφέροντα. Μπορεί να συμβαίνει αυτό σε ένα περιβάλλον σαν το ΣΥΡΙΖΑ. Άλλη ερώτηση. Δεν υπάρχει περίπτωση εγώ να πω τίποτα τέτοιο για οποιοδήποτε όχι, συμβούλιο. Όχι, δεν είπα όνομα εγώ. Ακούστε να δείτε. Οι επιχειρηματίες κάνουν τη δουλειά τους και εμείς τη δική μας. Λέω ότι ο μεταξύ μας διάλογος θα πρέπει να γίνει πάνω στις πολιτικές ατζέντες, να μην υπάρχουν δηλητηριώδη βέλη, να μην υπάρχουν χτυπήματα κατά από τη ζώνη και να μην αποδίδουμε ο ένας τον άλλον ταπεινά κίνητρα και ελαττήρια. Έχουμε ατζέντες, τις οποίες έχουμε υποχρέωση να τις απλώσουμε μέσα στον κόσμο. Είπατε προηγουμένως ότι δεν είναι όλα τα χαρτιά ανοιχτά. Και έχει μια σημασία αν το πιστεύετε ή όχι, αν μπορεί να υπάρχει εμπλοκή επιχειρηματικών συμφερόντων στην κούρσα. Επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει περίπτωση εγώ να κάνω τέτοιου τύπου αξιολογήσεις, ό,τι και αν βλέπω. Ό,τι και αν αξιολογώ, δεν υπάρχει. Ανοιχτός προς τον κόσμο. Δεν υπάρχει. Λέω ότι θα μείνουμε και πρέπει να μείνουμε αυστηρά στην κρίση της πολιτικής ατζέντας. Άρα μπορεί και να συμβαίνει. Επαναλαμβάνω, κύριε Κλαβιανέ. Ότι δεν υπάρχει περίπτωση εγώ να εκτοξεύσω τέτοια βέλη απέναντι σε οποιονδήποτε συνυποψήφιο. Προφανέστατα και εσείς γνωρίζετε ότι και οι επιχειρηματίες κοιτάνε με ενδιαφέρον το τι θα συμβεί στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δεν παραβιάζουμε ανοιχτές θύρες. Ότι αν δεν τα πάτε καλά, και δεν λέω. Ένας από αυτούς θα βγει τέλος πάντων. Δεν μιλάω για εσάς ή την κυρία Αρτσιόγλου που θεωρήσατε και τα φαβορί. Αν δεν τα πάτε καλά. Πιστεύετε ότι το ΠΑΣΟΚ θα σας ξεπεράσει και τέλει σε κάποια μελλοντική δημοσκόπηση στις εκλογές του Ιουνίου, στις ευρωεκλογές, θα δούμε το ΠΑΣΟΚ να σας ξεπερνάει? Όχι, δεν το βλέπω αυτό. Θα είναι μια συγκλονιστική ήττα για σας? Δεν το βλέπω. Αυτό δεν το βλέπω να γίνεται, διότι το ΠΑΣΟΚ έχει επιλέξει το ρόλο της συμπληρωματικής δύναμης προς τη Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι ανταγωνιστική δύναμη προς τη Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή. Έχει τη δυνατότητα να φράξει τον δρόμο για σχηματισμό κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη προσερχόμενο σε συνεργασία μαζί μας, δεν το έκανε. Κατά συνέπεια, και νομίζω ότι είναι γι' αυτό και δεν μπόρεσε και μάλιστα σε μια περίοδο που εμείς χάσαμε πολύ μεγάλα ποσοστά να εισπράξει τη μερίδα του λαού. Το διακύβευμα λοιπόν είναι ποιος από εσάς είναι ικανός να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε εκλογές. Αυτό είναι το θέμα. Βέβαια. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το ζήτημα. Εσείς είστε έτοιμος να τον κερδίσετε σε μια εκλογική αναμέτρηση? Βεβαίως. Είμαι έτοιμος να αναλάβω την ευθύνη να αναμετρηθώ με τη δεξιά του κ. Μητσοτάκη. Θεωρώ ότι έχω δείξει ότι όταν χρειάζεται και με τους πολιτικούς μας αντιπάλους και με τα συμφέροντα μπορούμε να οργανώσουμε την πολιτική μάχη. Έχουμε δείξει την ανθεκτικότητά μας ως παράταξη. Δεν μιλάω προσωπικά για μένα. Και έχουμε δείξει ότι μπορούμε να αναγνώσουμε. Εντάξει, εγώ σας είπα ότι και η δική μου υποψηφιότητα είναι αποτέλεσμα μιας συλλογικής προσπάθειας. Και με τους συντρόφους και τις συντρόφισσες που δίνουμε, τους ανθρώπους που δίνουμε αυτή τη μάχη μαζί, νομίζω ότι έχουμε τα εχέγγυα και το παρελθόν που δείχνει ότι μπορούμε να ξανακερδίσουμε τη Νέα Δημοκρατία όπως το κάναμε το 2015. Εγώ έχω μια ερώτηση σε σχέση με τον κύριο Κασελάκη, αλλά δεν θέλω να μου κάνετε αποτίμηση του προσώπου του ούτε κάποια κριτική. Σε σχέση με τη δική σας διαφοροποίηση σε σχέση με τον κύριο Κασελάκη, τι θέλω να πω.
Είναι σαφές ότι και τα δύο και οι δύο υποψηφιότητες αρδεύεται από το ρεύμα της παλιάς πλειοψηφίας του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ τουλάχιστον στο συνέδριο είδα πολύ κόσμο να χειροκροτά σε αυτές τις δύο ομιλίες. Να φαίνεται ότι ακούει... δεν προκύπτει από το ρεύμα που έχει διαμορφώσει ο κ. Χασελάκης, πάντως, αν μου επιτρέπεις, ότι προέρχεται μόνο από μία πηγή είτε των προεδρικών. Νομίζω ότι είναι λίγο πιο απολυτική. Αλλά αυτό έχει... Μην τον στον Νίκο αυτό, στον κύριο Παπαγιωτόπουλο, γιατί είναι με τον Κασελάκη. Υπάρχουν και άλλα στοιχεία. Όχι, δεν έχω υπάρχουν και τέτοια στοιχεία, αλλά πώς δεν έχεις, διαβάζω. Τα στελέχη όμως που στηρίζουν τον κύριο Κασελάκη επιβεβαιώνουν αυτό που λέω και ο κύριος Πολάκης και η κυρία Αυγέρη, για παράδειγμα, και η κυρία Τζάκη, στην πλειοψηφία ανήκαν. Μάλιστα, εγώ θα έλεγα κιόλας, για να διαφωνήσω με τον Νίκο, που λέει ο κ. Χατζής, ότι στις δύο ομιλίες στο συνέδριο ενδεχομένως να θάμπωσε λίγο το άστρο του κυρίου Κασελάκη και να αναβαθμίσει και ξανά ο δικός σας λόγος σε σχέση με το πώς απευθύνεστε σε αυτό το κοινό. Τι όμως διαφοροποιεί αυτά τα δύο, γιατί να επιλέξουν εσάς και όχι τον κύριο Κασελάκη? Νομίζω ότι... Δεν είναι ζήτημα επιλογής προσώπου. Είναι και είναι και τα πρόσωπα βεβαίως. Αλλά θεωρώ ότι εμείς έχουμε κάνει πάρα πολύ σαφές το ποιες είναι οι προτεραιότητες και οι συντεταγμένες πάνω στις οποίες ζητάμε το κόμμα να κινηθεί. Λέω ότι αυτή τη στιγμή μπαίνει σε κίνδυνο και επερωτάται ανοιχτά πλέον η στρατηγική της διεύρυνσης και του μετασχηματισμού. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να την αμφισβητήσουμε. Θεωρώ ότι κοντοσταθήκαμε, δεν την εφαρμόσαμε και χάσαμε. Και υπάρχουν και άλλες αντιλήψεις ότι ήταν ένας ασπόδελος πολυσυλλεκτισμός. Λέω εγώ λοιπόν, σε συνθήκες ενισχυμένης αναλογικής, αν δεν είσαι πολυσυλλεκτικός, δεν κερδίζεις. Και αν δεν αποσπάσεις τους κεντρώους από άλλες επιλογές, δεν θα κάνεις πλειοψηφία. Πάντως η κυρία Αξιόγλου απευθύνεται στην ίδια δεξαμενή. Συγγνώμη, γιατί είναι κρίσιμο. Η κυρία Αξιόγλου στηρίζεται από επιφανή στελέχη τα οποία ήταν σε διαφορετική αντίληψη μέχρι πρότινος. Ακριβώς. Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτό δεν είναι μόνο στο κομμάτι αυτό. Εγώ θέλω να ρωτήσω εσάς τώρα. Επειδή μιλήσατε προηγουμένως για τις δομές του κόμματος, ένα από τα ζητήματα τα οποία μας απασχόλησαν δημοσιογραφικά κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου. Τι θέλετε, τίποτα, κάτι στο κινητό σας, κάποια φωτογραφία? Τη φωτογραφία, το ρολόι. Το ρολόι σας το περιμένετε, γιατί εδώ η ανάκριση έχει συνέχεια. Λοιπόν, εσείς λοιπόν είπατε ότι οι δομές θέλουν να είναι αυτές κτλ. Μας απασχόλησε όμως αυτό σε ποιο επίπεδο? Στο ότι ερχόντουσαν στις συνεντεύξεις που μας παραχωρούσαν οι σύντροφοί σας, οι πολιτικοί του κόμματός σας, και ήταν αντιφατική εντελώς. Δηλαδή, έβλεπες έναν τον Γιάννη, τον Κώστα, να έρχεται να σου λέει Α, και μετά έρχονταν ο Λευτέρης και σου λέει κάτι άλλο, ας πούμε. Καλά, εντάξει. Και αυτό ήταν μια πολυφωνία, την οποία δεν ξέρω αν προτίθεστε να την σταματήσετε. Δηλαδή, να ξέρουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ λέει αυτό και το λένε όλοι. Εμείς ζητάμε εντολή. Δεν έχετε δημοκρατικό συγκεντρωτισμό, γιατί είστε κανονική αριστερή. Ζητάμε εντολή. Ζητάμε εντολή να πάμε το ευρύχωρο καράβι μας σε πολύ συγκεκριμένο προορισμό και δεσμευόμαστε ότι όλοι θα τραβάμε κουπί προς την ίδια μεριά. Εμάς δεν θέλω να μας πάρετε στη γαλέρα. Θα παρακολουθούμε. Θα είναι ένα όμορφο, δύσκολο ταξίδι. Δεν είναι ένας απογευματινός περίπατος, ένα ανοιξιάτικο απόγευμα σε ένα δρόμο στρωμένο με ροδοπέταλα για να επιστρέψουμε στην κυβέρνηση. Όχι, έτσι. Όχι. Είμαστε μπροστά σε μια πολιτική μάχη και πρέπει το να. Το ενδεχόμενο διάσπασης υπάρχει? Όχι, δεν υπάρχει. Νομίζω ότι απευθυνόμαστε στα μέλη, που σημαίνει ότι. Είμαστε όλοι μαζί και μετά την εκλογική διαδικασία. Αυτό είναι το πολιτικό μας συμβόλαιο. Αυτό η απέθυνση στα μέλη νομίζω το κάνει ακόμα πιο ισχυρό. Γιατί βλέπατε τους ήπιους τόνους στο συνέδριο? Ήταν πολιτική ζήτηση. Δεν υπήρχε η τοξικότητα που είδαμε στα social media, δεν την είδαμε. Σας είπα γιατί δεν υπήρχε. Υπάρχει τοξικότητα στα social media ταυτόχρονα, έτσι? Τώρα μην με κάνετε να μιλήσω για τοξικότητα. Σας παρακαλώ. Είναι δηλαδή εντάξει. Δεν θέλω να σας στενοχωρήσουμε. Όχι, όχι, δεν πειράζει. Για να με στενοχωρήσετε. Για να με στενοχωρήσετε. Τοξικότητα και το βράδυ των εκλογών. Όχι, θα σας στενοχωρήσουμε την επόμενη μέρα. Με συγχωρείτε. Είναι δυνατόν. Από άλλους χώρους. Εδώ είμαστε πέντε οι οποίοι διεκδικούμε τη θέση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πραγματικά πιστεύετε ότι θα ήταν πρέπον και
θα άρμοζε να κάνουμε επίκεντρο τη συζήτηση μεταξύ μας το τι είπε ή έγραψε κάποιος στο social media. Όχι, όχι. Δηλαδή, θέλετε να σας καταγράψω τι έχουν πει για μένα. Όχι στα social media, στα media. Πάντως υπάρχουν απόψεις όμως και υποψηφίων και υποστηριχτών των υποψηφίων περί καθαρότητας αριστερής. Έχει βγει το αριστερόμετρο, όπως καλά γνωρίζετε. Σας είπα, άρα το Προοδευτική Συμμαχία μπορεί να απειληθεί. Γι' αυτό το λέω. Χωράει, είναι ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Θα υπάρχει και μετά αυτό. Χωράει και αυτή η άποψη. Είναι ευρύχωρο το καράβι. Μας, θεωρώ ότι αν γίνει πλειοψηφική αυτή η άποψη και βγει έτσι ένας πρόεδρος που θέλει να την ακολουθήσει, είναι ένας αυτοπεριορισμός. Αυτό λέω. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε. Εγώ σας ευχαριστώ. Δεν μπορέσαμε να μπούμε σε όλα τα θέματα, γιατί είχα υπολογίσει θα είστε περισσότερη ώρα, έχετε μια υποχρέωση που εντάξει το σέβουμε. Θέλαμε να πούμε για την εξωτερική πολιτική. Εκεί περιμένω, σας είπα, όχι, στα θέματα εξωτερικής πολιτικής περιμένω και από τους συνυποψηφίους, επειδή τώρα αύριο έχουμε και τη συνάντηση των δύο υπουργών εξωτερικών. Γειτονεύουμε με μια χώρα η οποία είναι αναθεωρητική και επιθετική και διαβλέπουμε μια συμφωνία η οποία αμφισβητεί ό,τι είχαμε καταφέρει την περίοδο 15 και 19. Να το δούμε, να είμαστε προσεκτικοί. Είμαστε πολύ καχύποπτοι, δικαιούμεθα. Διότι ακούμε δηλώσεις ότι η εθνική κυριαρχία είναι σχετική έννοια. Έτσι. Όχι, δεν θα το... Ένα σχόλιο για την, επειδή το θέσε ο Νίκος εμέσως, την απουσία του κυρίου Σπύριζη θα ήθελα. Όχι, κανένα σχόλιο. Γιατί, αφού φίλος σας είμαι. Άλλο η φιλία, άλλο η πολιτική. Του είπατε γιατί παιδί μου φεύγει. Κανένα σχόλιο, απολύτως. Και με τον κύριο Πολάκη είστε φίλος. Αλίμονο και με τον Τζακαλό το είμαι πολύ φίλος. Και με την Εφη είμαστε φίλοι. Δεν το συζητάω αυτό. Όχι, λέω συγκεκριμένα εγώ. Και έχω συγκεκριμένα. Εγώ δεν μιλάω. Δεν ήταν γενική. Άλλη παρέα, η άλλη παρέα. Όχι, όχι. Κάνετε λάθος. Είναι μεικτά και τα τραπέζια μετά τη συνεδριάση. Ο κύριος Χατζής είναι μεικτά και τα τραπέζια μετά τη συνεδριάση. Ο Χατζής είναι γνωστός προβοκάτορας άλλο. Που χρέωσε τον κύριο Κασελάκη. Κύριε Παναγιωτόπουλε, θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ να μου αναγνωρίσετε στοιχειώδη πείρα τουλάχιστον ως προς αυτή την επισήμανση. Του κυρίου Χατζή. Να σας πω, ήρθατε σε μία συνέντευξη που περάσατε άβρεχος. Θα μας κατηγορήσουν για στιγμένη συνέντευξη. Όχι, συνέντευξη δεν κάνω, εγώ το ξέρει ο κόσμος. Όμως υπάρχει ένας σεβασμός στα πρόσωπα αυτά που διεκδικούν σε όλα και στα πέντε που διεκδικούν αυτή την. Αυτό το θεσμικό ρόλο του Προέδρου της Αξιωματικής Αντιπολιτεύσης, γιατί περί αυτού πρόκειται. Και τους έχουμε καλέσει όλους. Ξεκινήσαμε με εσάς. Όσοι αδειάζουν θα έρθουν, όσοι δεν αδειάζουν δεν θα έρθουν. Δεν στενοχωριέμαι και για αυτούς που δεν θα έρθουν. Θέλω να σας ευχαριστώ θερμά που είχατε την καλοσύνη να ανταποκριθείτε στην πρόσκλησή μας. Σας ευχόμαστε τα καλύτερα για εσάς προσωπικά. Κουράγιο τις τελευταίες μέρες που έχουν αλωνίσει όλη την Ελλάδα οι υποψήφοι. Ήταν μια τρίτη εκλογή. Λοιπόν, να πάμε εμείς ένα διαφημιστικό διάλειμμα.